Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο γιατί από τα 16 λεπτά που μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, τα 6 τα αφιέρωσε στα επιδόματα των τριτέκνων και πολυτέκνων. Καλώς, αλλά ελέγξαν μεγάλες περιβολές και έως ψεύδι που δεν μπορεί να τρομοκρατούν αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας. Πρώτον, επειδή ακούστηκε πολλά και χτες, δεν θίγονται τα οικογενειακά επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά αφορούν το άρθρο 15 του νόμου 4354 του 15 που δεν άλλαξε. Δεύτερον, ξαναλέμε ότι αυτό το άρθρο, το συγκεκριμένο, αφορά 800.004 οικογένειες, όσες και πριν παίρνανε επιδόματα θα ξαναπάρουν 804.000 οικογένειες και φέτος το νούμερο. Από αυτές, οι 738.000 θα δουν μεγάλες αυξήσεις. Πολύ μεγάλες αυξήσεις, βεβαίως, αυτοί που έχουν το ένα και τα δύο παιδιά, αφού από 40 ευρώ που έπαιρνε το παιδί, θα πάρει τώρα 70 το μήνα. Και από 80 παιδιά, ευρώ που έπαιρναν τα δύο παιδιά στη δίτεκνη οικογένεια, θα πάρει 140 το μήνα. Αυτό εσείς δεν το θεωρείτε ότι είναι επιδότηση του δημογραφικού προβλήματος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Η ίδια η Επιτροπή του 1993 αναφέρεται σε 10 λόγους για το δημογραφικό πρόβλημα, στο οποίο θα αναφερθώ. Όμως πάμε στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Είναι περίπου 100.000. Από αυτές, οι 50.000, κύριε Δήμα, θα δουν μεγάλες αυξήσεις και θα τις δουν σε 2 μήνες. Για θα πληρώσουμε εμείς τα επιδόματα πολύ γρήγορα. Δεν θα περιμένουμε με το παλιό σύστημα, το αλλάζουμε. Δηλαδή, ως εξής, οι τρίτεκνοι, 420 ευρώ επιπλέον από 2.940 που εδώσατε, έτσι λέτε, θα πάρουν 3.300. Οι τετράτεκνοι επιπλέον 1.120 ευρώ από 3.920 που είχατε σε 5.040. Οι πεντάτεκνοι 1.820 ευρώ επιπλέον από 4.900 σε 6.720. Οι εξάτεκνοι 2.520 από 5.880 σε 8.400. Βεβαίως, και δεν το κρύβουμε, το είπα από την πρώτη μέρα, οι δύο υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, αντίστοιχο ποσό και μικρότερο από αυτό που μόλις ανέφερα, θα δουν μειώσεις. Είμαστε εδώ, ακόμη και αυτές τις μειώσεις, να δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Αυτή η κυβέρνηση έχει πολιτική για το παιδί. Και θα πω πολύ συγκεκριμένα, όλες αυτές τις ώρες εδώ μέσα, παίζεται με τα όσια των οσίων, δήθεν, το δημογραφικό πρόβλημα. Από το 1993, όπου η Επιτροπή δικιά σας έβγαλε πόρισμα με 10 σημεία το τι έπρεπε να κάνετε, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Δώσατε τα 250 εκατομμύρια σε έναν προϋπολογισμό 400 όλο και όλο εκατομμυρίων μόνο στους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Σας αφήνει παγερά διάφορο το δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί το δημογραφικό πρόβλημα έχει πολλές παραμέτρους. Η πρώτη είναι η ανεργία. Τη φτάσατε 27%, τη ρίξαμε 21%. Ποιος κάνει παιδί όταν δεν έχει θέση εργασίας ή όταν έχει θέση εργασίας στον εργασιακό μεσαίωνα που φέρατε. Δεύτερον, είναι το δεύτερο επίπεδο. Είναι η φτώχεια. Η φτώχεια την οποία τη φτάσατε εκεί που τη φτάσατε. Δεν είχατε κάνει ούτε ένα ευρώ, δεν δώσατε. Δίνουμε 760 εκατομμύρια το 18 για 700.000 συνανθρώπους μας που καταστρέψατε. Τρίτον, η παιδική φτώχεια. Τι κάνατε για την παιδική φτώχεια πέραν από το να μας λιδωρείτε? 130.000 γεύματα δίνονται σήμερα κάθε μέρα σε όλη τη χώρα.
Αυτό είναι πολιτική για το παιδί. 40 εκατομμύρια σε αυτή τη διαπραγμάτευση γλιτώσαμε για αυτή την υπόθεση και 27 είχαμε πέρσι. Θα συνεχίσουμε. Τέταρτον, μεγάλες υπηρεσίες για το παιδί, βρεφονηπιακή. Τι μας παραδώσατε? Μας παραδώσατε 70.000 θέσεις δωρεάν για το παιδί και τις κάναμε μέσα σε 3 χρόνια, θα είμαστε το Φεβρουάριο, σε 3 χρόνια, 110.000 και φέτος. Άλλες 10.000 θέσεις θα υπάρχουν μέσα στο 18, 120.000. Και τα υπόλοιπα 2 χρόνια, άλλες 45.000 θέσεις, 165.000 θέσεις δωρεάν. Τι παραλάβαμε? 70.000 θέσεις δωρεάν για το παιδί. Αυτή είναι η πολιτική σας. Υποκριτές μέχρι θανάτου. Περί του δημογραφικού. Τι λέει το πόρισμα? Ότι έπρεπε να φέρετε νόμο για την αναδοχή και υιοθεσία. Για να μην σαπίζουν τα παιδάκια μέσα στα ιδρύματα και να μην κλαίνουν οικογένειες που δεν μπορούν να πάρουν ένα παιδί. Το φέραμε εμείς σε διαβούλευση, μπαίνει στη Βουλή μέσα σε αυτό το μήνα. Τι έλεγε το πόρισμα ακόμη? Ότι έπρεπε να κάνετε παρατηρητήριο. Κάνατε τίποτα από αυτά από το 1993 μέχρι σήμερα? Εμείς στην Επιτροπή της κυρίας Γεννηματά, με πρωτοβουλία της κυρίας Γεννηματά, θα την ολοκληρώσουμε. Θα δείτε μεγάλες πολιτικές μέσα στο 18 για το παιδί. Μην επέρεστε. Μην επενδύετε στην καταστροφολογία. Θα το δείτε αυτό το πράγμα και πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό. Επειδή...